σταδιακή άρση των μέτρων ξεκίνησε και μετά από δύο μήνες καραντίνας, τα κομμωτήρια ήταν το πρώτο μέρος που αναζήτησε ο κόσμος. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και όλοι ψάχνουν ένα ραντεβού, τηρώντας φυσικά τα απαραίτητα μέτρα. Να μην γίνουμε υπερβολικοί αυτό που λένε ότι έχουμε κλείσει τα ραντεβού μας για τρεις μήνες. Αυτά δεν γίνονται έτσι, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Αλλά ναι, υπάρχει μια κινητικότητα. Όλος ο κόσμος περίμενε να ανοίξουμε πια. Ο κλάδος μας είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος, οπότε ούτως ή άλλως τηρούσαμε τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα ένας λόγος παραπάνω που θα πρέπει να το κάνουμε. Αντισηπτικά παντού, απολύμανση τα εργαλεία συνεχόμενα πριν και μετά τη χρήση, καρέκλες, τα πάντα, ναι. Πρώτη μέρα είμαστε λίγο κουμπωμένοι, δεν έχουμε βάλει πάρα πολλά ραντεβού για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και να τα κάνουμε όλα σωστά. Οπότε κρατάτε και τα μέτρα, έχετε πάρει όλα τα απαραίτητα. Τα πάντα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τα πάντα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ωραία πράγματα στη δουλειά. Γιατί αυτό είναι που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Δεν πειράζει και με μάσκα και με γάντια και με ποδιές και με ρόμπες, θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.